Κατέρευσε στο δικαστήριο το κατηγορητήριο κατά του Φρέντι Μπελέρη, καθώς σήμερα εμφανίστηκε μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος ακύρωσε ένα δίθεν ντοκουμέντο της εισαγγελίας, μια φωτογραφία στην οποία υποτίθεται ότι εμφανιζόταν ο Δήμαρχος Χιμάρας με τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας Αρσέν Ράμα, δύο μέρες πριν τη σύλληψή του με την κατηγορία της δωροδοκίας. Ο μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ότι είναι αυτός που φαίνεται στη φωτογραφία και μάλιστα για να πείσει τους δικαστές φορούσε τα ίδια ρούχα που φορούσε εκείνη την ημέρα. Η υπόθεση είναι κακοστημένη. Η εισαγγελία Αυλώνας έχει τεθεί στην υπηρεσία της αστυνομίας και τα στοιχεία έχουν παραποιηθεί. Με έβαλαν στη φυλακή με πλαστό ποινικό μητρό. Η χειραγώγηση από την εισαγγελία συνεχίζεται. Δεν είναι γνωστό για ποιους λόγους. Νιώθω προσβεβλημένος και πως αντιμετωπίζομαι μεροληπτικά. Θέλουν να με τιμωρήσουν. Κατέρευσε ένα από τα βασικά στοιχεία της εισαγγελίας ότι ο πατέρας μου στις 10 Μαΐου είχε συναντήσει τον Αρσέν Ράμα έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Φέραμε τον άνθρωπο που συνάντησε με τα ίδια ρούχα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Ίγκλι Χασάνη, σε συνέντευξη τύπου εμφανίστηκε διαλλακτικός, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Αλβανία για έβρεση λύσης για το Δήμο Χιμάρας. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ιδέες και δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές για έβρεση λύσης. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να καταστήσουμε σαφή τη δέσμευση της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τόσο η διαπραγμάτευση όσο περισσότερο η αποκατάσταση. Αυτή θα ήταν η σωστή λέξη. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η αποκατάσταση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Χιμάρας. Για την μειονότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα επίσης ότι θα πρέπει το πρόσωπο αυτό να αντανακλά την εμπιστοσύνη και κυρίως το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως αυτό αποτυπώθηκε από τη βούληση των χιμαριωτών και όχι μόνο. Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 10 Ιανουαρίου με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης.